Έφτασε στην Ευρώπη ο ιός Ζίκα. Κάτοικος της Δανίας βρέθηκε θετικός στον ιό, ο οποίος μεταδίδεται από τσίμπημα κουνουπιού. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε ταξιδέψει σε Κεντρική και Νότια Αμερική, όπου βρίσκεται και η εστία του ιού. Κρούσματα έχουν επίσης εντοπιστεί στη Μεγάλη Βρετανία και την Ιταλία. Ο ιός Ζίκα, που έφτασε πέρσι στην Αμερικανική Ήπειρο, μεταδόθηκε πολύ γρήγορα στην περιοχή όπου το κουνούπι τίγρης είναι πανταχού παρόν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εμφανίζεται καθησυχαστικός ως προς το συσχετισμό μεταξύ του ιού Ζίκα και της μικροκεφαλίας που παρατηρείται σε βρέφη. Η συσχέτιση της μικροκεφαλίας με τον Ζίκα μέχρι στιγμής είναι κυρίως περιστασιακή. Στα εργαστήρια διαπιστώθηκαν μόνο 8 περιπτώσεις. Ωστόσο, η ραγδαία εξάπλωση του Ζίκα, κυρίως στην βορειοανατολική Βραζιλία, και η αύξηση των κρουσμάτων μας δίνει πολλούς λόγους για να ανησυχούμε. Τώρα ο στόχος είναι να βρούμε το συσχετισμό σε αυτό. 220.000 στρατιώτες επιστρατεύει η κυβέρνηση της Βραζιλίας για να αντιμετωπίσει τα κουνούπια που ευθύνονται για την εξάπλωση του ιού. Οι στρατιώτες θα πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι κρατώντας ενημερωτικά φυλάδια για την ασθένεια. Οι υγειονομικές υπηρεσίες του Ρίο Ντε Τζανέιρο ψέκασαν με εντομοκτόνο το σαποδρόμιο της πόλης.